Σχέση σου γενικά, είσαι άνθρωπος που αφήνεις περιθώριο να πιεστείς, είτε με τους φίλους σου είτε στην προσωπική σου ζωή. Αφήνεις να σε πιέσουν ή εκεί πια δεν σηκώνεις μίγα στο σπαθί σου? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου και έχω περάσει από φάσεις που ναι, μπορεί να έχω πιεστεί ή μπορεί να μην έχω πει αυτό ακριβώς που θέλω, γιατί πάμε να στεναχωρηθεί ο άλλος, μην πληγωθεί ο άλλος και πώς θα τα πω. Αλλά μεγαλώνοντας, επειδή το έχω εντοπίσει το πρόβλημα αυτό και πραγματικά νομίζω ότι είναι πρόβλημα, δηλαδή όσο και αν μπορεί κάποιος να πληγωθεί, να στεναχωρηθεί, είναι χίλιες φορές καλύτερο αυτά που σκέφτεσαι να τα λες. Γιατί ήμουν λίγο άνθρωπος που σκεφτόμουν, μπορεί να σκεφτόμουν μήνες εγώ και να μη σε είχα ειδοποιήσει. Και ξαφνικά μια ωραία πρωιά θα φούμε και σου έλεγα κάτι και θα έπεφτε στα πλασά από τα σύννεφα. Συνειδητοποιώ ότι καλύτερα να τα λες, όσο και αν μπορεί να απονάνε, να λες αυτό που σκέφτεσαι και αυτό που αισθάνεσαι, παρά να τα επεξεργάζεσαι μόνο στο μυαλό σου και ξαφνικά να φέρνεις τον άλλον, ας πούμε, σε μια κατάσταση. Ναι. Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει, Ντορέτα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου? Οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα υγείας, φοβάμαι σε σχέση με τα παιδιά μου, σε σχέση με εμένα, με την οικογένειά μου. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα θέματα κυρίως είναι αυτά που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, γιατί δεν είναι απόλυτα στον έλεγχό σου και ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά όλα τα άλλα θεωρώ ότι λύνονται. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και αυτό κυρίως με αγχώνει σε σχέση με το μέλλον, ας πούμε. Τι κάνεις, ας πούμε, μες τη μέρα σου? Στρώνεις τα κρεβάτια των παιδιών, μαγειρεύεις? Στρώνω τα κρεβάτια των παιδιών, μαγειρεύω, καθαρίζω, σφουγγαρίζω, τρέχω από πίσω τους, τρέχω στους παιδότοπους, τρέχω στις παιδιά. Δηλαδή, κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνει όλος ο κόσμος. Και απλά, ξέρεις, καμιά φορά αυτό για κάποιο λόγο θεωρείται πολύ περίεργο. Και πράγματα αυτονόητα, ας πούμε, μπορεί να θεωρούνται ότι κοίτα, φοβερό, ας πούμε, πήγε τα παιδιά της την παιδική χαρά. Μα είναι αυτονόητο. Απλά δημιουργείται έτσι μια εικόνα ότι για κάποιους λόγους εμείς κάνουμε κάτι άλλα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας, όμως δεν ισχύει. Είμαι εντελώς μαμά με αυτή την έννοια και προσπαθώ και να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα. Ίσως επειδή και η δουλειά μας τέτοια δεν έχει ωράρια. Μπορεί να υπάρξουν διαστήματα που μπορεί να λείπω πιο πολλές ώρες από το σπίτι. Αυτό δημιουργεί τύψεις. Οπότε μετά δίνεις ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο για να είσαι και εσύ καλά μέσα σου. Αλλά πολύ, πολύ. Προσωπικό χώρο έχει μια γυναίκα όπως εσύ που έχει δύο παιδιά και δουλεύει και είναι και υπεύθυνη για τα παιδιά της. Υπάρχει χώρος? Τον έχεις παραχαρακώσει εσύ αυτό το χώρο σου? Υπάρχει χώρος, αλλά είναι λίγος. Δηλαδή εκ των πραγμάτων είναι λίγος. Βλέπω τους φίλους μου κυρίως ώρες βραδινές που τα παιδιά θα πέσουν για ύπνο ή μετά το θέατρο που έτσι και αλλιώς τα παιδιά έχουν ήδη κοιμηθεί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή σπάνια θα κάνω κάτι προσωπικό δικό μου και θα λείψω από το σπίτι ή από οποιαδήποτε υποχρέωση των παιδιών, που έτσι και αλλιώς όσο μεγαλώνουν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί είναι τόσο πολλές υποχρεώσεις τους και μέσα στα Σαββατοκύριακα και μέσα στην εβδομάδα που πραγματικά δεν έχεις τη δυνατότητα έτσι κι αλλιώς. Και επειδή θέλω να είμαι από πάνω στα πράγματα, θα μπορούσα θεωρητικά να αναθέτω υποχρεώσεις και δεξιά και αριστερά, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Οπότε αναγκαστικά ο προσωπικός χώρος είναι όλο και μικρότερος. Αυτό σε πιέζει, σου δημιουργεί αποθυμένο? Λες πότε θα έρθει η ώρα επιτέλους, ας πούμε, να νιώσω κι εγώ ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω? Κοίταξε, αποθυμένο όχι. Υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι θα ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο που όλα αυτά τα κομμάτια, η οικογενειακή μου ζωή, η προσωπική μου ζωή, με έναν τρόπο να ενωθούν, να μπορούν να συνυπάρχουν, ώστε να είναι τα πράγματα πολύ πιο ενωμένα και εύκολα, ας πούμε, να είναι στην καθημερινότητα πια. Υπάρχουν στιγμές που το σκέφτομαι, αλλά... Εντάξει, έχω δώσει ακόμα λίγο χρόνο στον εαυτό μου μέχρι να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Άρα ουσιαστικά έχεις βάλει μια προθεσμία, έτσι? Έχω βάλει μια προθεσμία. Δεν... Θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, ναι. Και αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να είναι τα πράγματα όσο πιο κανονικά γίνεται να είναι. Διαβάζεις αυτά που γράφονται για σένα ή το αποφεύγεις και θες να είσαι προσιλωμένη σε αυτό που κάνεις? Δεν τα ψάχνω, αλλά σίγουρα πέφτουν, ξέρεις, στην αντίληψή μου πράγματα ή μου λένε γύρω-γύρω διάφορα. Όταν βλέπω κριτικές που είναι καλοπροαίρετες και δεν έχουν μέσα
ξέρεις, όλο αυτό το κακότροπο που λες τώρα γιατί θα μπορούσες να πεις το ίδιο πράγμα με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και θα ήταν πολύ καλύτερα όλα. Τις ακούω τις κριτικές, ακόμα και όταν είναι αρνητικές. Αν είναι καλοπροαίρετες, θα τις ακούσω και θα το κοιτάξω και θα το δω. Αλλά σε πράγματα που διαβάζω που είναι έτσι πάρα πολύ άσχημα και έχουν ένα μένος που δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο υπάρχει, όχι, δεν θα. Θα έκανες άλλο παιδί? Το έκαναμε. Αν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες και αν έρθει κάτι τέτοιο στη ζωή μου, δεν μπορώ να πω ότι έχω κλείσει με αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσα να μπω ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις σκεφτεί ότι ένα παιδί ενδεχομένως όμως θα σε οδηγούσε στο να σταματήσεις λίγο αυτό που κάνεις στη δουλειά σου? Ξέρεις τι, επειδή ακριβώς και τα δυο μου τα παιδιά τα έκανα ξεκινώντας τη δουλειά, δηλαδή πάνω που ξεκίνησα, σταμάτησα. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όταν προέκυψε αυτό δεν μπήκα σε κανένα δίλημα για το τι πρέπει να κάνω. Με έναν τρόπο πιστεύω ότι όταν θα έρθει και αν θα έρθει εκείνη η ώρα ξανά, δεν θα έχω τέτοιο θέμα. Θα είμαι πολύ okay μετά να φύγω λίγο, να κάνω το παιδάκι μου, να ξεπεταχτεί. Δηλαδή το έχω ζήσει αυτό όπως είναι και στο ξεκίνημα ειδικά που δεν είχα και τίποτα στημένο και χτισμένο από πίσω και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη η επαναφορά μετά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχω τέτοιο θέμα. Αν έρθει εκείνη η ώρα. Το καλό. Ευχαριστώ.